συμμετοχή της Ελλάδας στους δολοφονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοτοϊκές βάσεις. Η Θεσσαλονίκη είναι λιμάνι των λαών. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Δεν υπάρχει νους μεγαλειώδη κινητοποίηση ήρθε στο τέλος της. Μια κινητοποίηση που πήρανε μέρος χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, νέοι και νέες, φτωχοί αγρότες, μικροί αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες. Σήμερα όπως και στη Θεσσαλονίκη, έτσι και σε όλη την Ελλάδα, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν, όπως οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, οι εργαζόμενοι από τα πετρέλαια Καβάλας, οι εργαζόμενοι από την υματουργία του Βαρβαρέσου, οι εργαζόμενοι λιμενεργάτες από το λιμάνι της Κόσκο διαδηλώσαν και συνεχίζουμε συναγωνιστές να διαδηλώνουμε ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνει ακόμα χειρότερη τη ζωή μας, βάζοντας νέους φόρους και μοιράζοντας δισεκατομμύρια στα μεγάλα μονοπόλια, στους ομίλους, στους βιομήχανους και στους εφοπλιστές. Διαδηλώνουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για ασφαλή δικαίωμα στη δουλειά, για μας, για την υγεία μας, τη δικιά μας και των παιδιών μας. Κλιμακώνουμε στηρίζοντας τη μεγάλη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων για τις 16 του Μάρτη. Συνεχίζουμε τον αγώνα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ενάντια στα πολεμικά σχέδια των υπεριαλιστών. Συνεχίζουμε με μαζικές διαδικασίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες μέσα σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, σε εμπορομάγαζα, σε εμπορικά κέντρα, στις γειτονιές. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας αν δεν κατακτήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, των δικών μας και των παιδιών μας. Γεια σας, συναγωνιστές.